Λοιπόν, ήρθε η ώρα της ναυτιλίας. Μαζί μας, άρτη αφιχθής από Λονδίνο, ο κύριος Γιάννης Φαράκλας, συνιδρυτής του allaboutshipping.co.uk, είναι μαζί μας. Καλή σας ημέρα, κύριε Καλώς Φαράκλα. Καλώς σας βρίσκω σε καλοκαιρινούς μήνες, σε μήνες προετοιμασίας Ποσειδονίων, βεβαίως. Αυτό νομίζω είναι που φτιάχνει κάπως το κλίμα. Βεβαίως. Διότι κατά τα άλλα βλέπουμε ότι τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται. Μεγαλώνουν. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε να δούμε γιατί μιλάμε για προβλήματα. Σε ό,τι αφορά την πορεία του BTI, τα πράγματα από ό,τι φαίνεται έχουν δυσκολέψει αρκετά. Η άνοδος μέχρι το τέλος Απριλίου, κύριε Φαράκλα, του BTI, είδαμε να προχωρά, είδαμε το δίκτυο να ενισχύεται. Παρόλα αυτά, όπως είχατε προβλέψει και εσείς πολύ σωστά, από εδώ και πέρα βλέπουμε να δέχεται κάποιες πιέσεις και θέλω να δούμε πού οφείλεται αυτό. Οι πιέσεις για τις 27 Απριλίου που ήταν η τελευταία μας συνεδρία, είμαστε 1.361 points. Ναι. Εχθές έκλεισε ο δείχτης στους 1.162. Αυτό είναι ένα 200, 199 μονάδες κάτω. 200 μονάδες, ναι. Τεράστιο ποσό. Αυτό οφείλεται κατά βάση στα capes, στα βαπόρια, που έχουν τεράστιο volatility. Όταν ανέβαιναν τα capes, απλώς έγινε η διόρθωση να πάνε εκεί που ήταν. Δεν έγινε άνοδος από το καλό του σημείο και μετά. Τα capes λοιπόν χάσανε. Τα capes, θυμίστε, είναι βαπόρια από 170 μέχρι 190.000 τόνους, μπαλκάριες, τα οποία βαπόρια αυτά χάσανε 492 μονάδες σχεδόν σε 28 ημέρες. Μάλιστα. Σε και 22 γιατί επήλθε συνέδρια. Αυτή η έντονη διότι πτωτική τάση. Υπάρχει volatility και υπάρχει και παιχνίδι εκεί πέρα μέσα. Mm-hmm. Λοιπόν, ανεβήκανε, όπως είχαμε και την άλλη φορά, αν θυμίστε, βγήκανε παραγγελίες, δουλέψαν τα capes καλά. Αλλά από την άλλη πλευρά δεν υπάρχει correlation, καλή σχέση μεταξύ του δείκτου, σε τι points είμαστε, και των άβλων. Τα βαπόρια βγαίνουν σήμερα. Ιδιαίτερα εκείνα τα οποία είναι εξεχρεωμένα. Όταν παίρνεις από 12.000 και πάνω δολάρια, δεν πρέπει να το πεις πουθενά αυτό το πράγμα. Υπάρχει όμως κρίση και η κρίση αυτή θα ενισχυθεί με τα πολλά new buildings τα οποία πέφτουν στην νέες θάλασσα. Νέες κατασκευές λοιπόν πλέον. Βεβαίως. Νέες κατασκευές. Αναγκαστικά είναι ένα αναγκαίο καλό και όχι κακό. Και όποιος έχει προβλέψει πάει σήμερα και παραγγέλνει βαπόρια. Μάλιστα. Χρειαζόμαστε καινούργια βαπόρια. Οικονομικά, οικολογικά και να έχουν τα σύγχρονα, να ανήκουν σε πλοία συγχρόνων οπότε τάσεων. Οπότε υπάρχει αυτή η υποχρέωση, πλέον. Οπότε βλέπουμε ότι οι παραγγελίες αυξάνονται, πληθαίνουν στα βαπόρια. Ωστόσο, θα ήθελα να μας πείτε τι προβλήματα δημιουργεί αυτό και τι βλέπουμε για την επόμενη μέρα. Το πρόβλημα είναι το γεωπολιτικό. Mm-hmm. Να πιάσουμε ένα πραγματικό παράδειγμα. Η Κίνα έχει μία πρόβλεψη να κάνει το Silk Road. Για μένα προσωπικά είναι ένα τεράστιο ατόπιμα. Διότι στη ζώνη που θα γίνει το Silk Road αυτό υπάρχουν πολλά επαναστατικά. Δρόμος του μεταξιού. Είναι πολλά επαναστατικά κινήματα, είναι σε όλα τα Ιστάν που περνάει, μέσα σε μουσουλμανικό τόξο. Ναι. Και αυτό θα δημιουργήσει προβλήματα. Τεράστια. Προσπαθεί λοιπόν να αποφύγει τη θαλάσσια οδό, να έχει ένα alternative, γιατί άμα γίνει και όπως είχαμε προβλέψει το conflagration μεγάλο αυτό στη Μέση Ανατολή, το οποίο μεγαλώνει, αντί να πάμε σε κάποιες ειρηνικές θέσεις, μεγαλώνει, θα αναγκαστεί ο Κινέζος, τι να κάνει, το πούμε έτσι στα ίσια, να κάνει το γύρο της Αφρικής. Εκεί λοιπόν που ο Πειραιάς ήταν το κοντινότερο σημείο, το οικονομικότερο, έχει πρόβλημα. Και μάλιστα η Τουρκία δίπλα από την Αίγυπτο. Οπότε βλέπουμε αυτό, ότι αυτή η τεταμένη κατάσταση στη Μέση Ανατολή, κύριε Φαράκλα, και όχι μόνο, γιατί υπάρχουν προβλήματα και στο Αιγαίο και στα Βαλκάνια. Αυτό λοιπόν θα δυσκολέψει την κίνηση και τη διέλευση των πλοίων. Ο Ρώσος κατασκευάζει ένα από τα μεγαλύτερα βιομηχανικά πάρκα στην Αίγυπτο. Mm-hmm. Είναι η δεύτερη μεγάλη απόπειρα πριν φύγει από την Αίγυπτο ως το ποτήρι της, που τον βγάλανε μετά και οι Αμερικανοί, θυμόσαστε, mm-hmm. δεν είναι μάλλον σοβιετοκρατούμενη η Αίγυπτος. Έφυγε. Ξαναγυρνάει τώρα και κάνει ένα μεγάλο βιομηχανικό πάρκο και άμα προσέξετε η σύμβασή του είναι πάρα πολύ περίεργη. Και αυτό γεννάει μεγάλα ερωτήματα. Ο Κινέζος δεν κατόρθωσε να πάρει ποδάρι πάνω στην Αίγυπτο. Άμα λοιπόν του κλείσουν το Άντεν 1 και κατ' επέκταση το Σουέζ, εκεί τι θα κάνει. Οι ναυλωτές θα αναγκάζονται να πληρώνουν άλλες 22 μέρες παραπάνω, κατά μέσον όρο. Μάλιστα. Το οποίο είναι τρομερό κόστος. Βεβαίως. Η κρίση των πετρελαίων μας έφερε μία μείωση που μάθαμε όλοι στη δεκαετία του 60 και 70. Τα κοντέινερ στα βαπόρια είχαν μεγάλο δρόμο, τρέχανε mm-hmm. πολύ. 30 μίλια και πάνω. Μάλιστα. Σήμερα η κρίση του πετρελαίου, που είναι απαράδεκτη. Αυτό λέγαμε νωρίτερα. Το πετρέλαιο έχει φτάσει σε πολύ ψηλά επίπεδα και θέλουμε να δούμε πώς επηρεάζει και τον κλάδο. Πάρα πολύ, διότι τα λάδια ξύδια που λέμε εμείς
το fuel, το diesel και όλα αυτά, μεγαλώνουν. Μπαίνει μέσα το LNG τώρα και πολλά άλλα. Αλλά μέχρι να πάμε όλοι σε πλοία που να έχουν κάποιο άλλο alternative εναλλακτικό καύσιμο, θα πληρώνουμε τις Παναγίας στα μάτια, τον Κούκα Ειδώνη. Μάλιστα, οπότε έχει στοιχήσει αυτό από ό,τι φαίνεται στην ναυτιλία. Και μιας και συζητάμε για τα γεωπολιτικά, κύριε Φαράκλα, δεν ξέρω αν κατά κάποιο τρόπο εξελίξεις στη Βόρειο Κορέα επηρεάζουν και την ναυτιλία. Γνωρίζουμε τις διαθέσεις που υπάρχουν μεταξύ του Αμερικανού Προέδρου και του Κιμ Γιονγκ Ουν να συναντηθούν, να ηρεμήσουν κάπως τα πνεύματα. Τώρα, ωστόσο, αμφισβητείτε το αν θα γίνει τελικά η συνάντηση μέσα στον Ιούνιο. Αυτό, λοιπόν, επηρεάζει και τον κλάδο. Τολμήσαμε και το γράψαμε ότι ο Βορειοκορεάτης θα κοιτάξει να μην προχωρήσει στη συνάντηση της Σιγκαπούρης. Το προσπαθεί. Οι ασκήσεις που έφερε σαν δικαιολογία, μα γίνονται συνέχεια ασκήσεις και από τη μία και από την άλλη πλευρά στη βορειοκορεατική Χερσόνησο. Λοιπόν, αυτά τα μανούβερς, όπως τα λέμε, που γίνονται, είναι the name of the game κάθε μέρα. Ναι. Αλλά ο Βορειοκορεάτης, παρότι ενισχύεται από το ευχολόγιο του Κινέζου, βρέστε τα, τον καλύπτει ο Κινέζος. Θα έχουμε περιπέτειες, διότι δεν είναι μόνο αυτό. Είναι το όλο παιχνίδι στην Άπο Ανατολή με το South China Sea, την νότια θάλασσα της Κίνας, mm-hmm. όπου εκεί εμπλέκονται όλοι. Ακόμα και το Βιετνάμ, προστατευόμενο παλαιότερα από την Κίνα, έχει αρχίσει και αποσκυρτίζει που ο Κινέζος πάει να του πάρει πολλά δικαιώματα. Mm. Οι Φιλιππίνες, η Ιαπωνία, όλοι αυτοί κατεβαίνουν κάτω με τα νησάκια. Γίνεται μεγάλο μπέρδεμα στην περιοχή. Αν λοιπόν κλείσει αυτή η περιοχή, συνεπικουρούμενη από το credit crunch που ο κόσμος δεν έχει παράδες, mm-hmm. κυκλοφορεί ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο ότι ο Αμερικάνος παραπονιέται διότι τα προϊόντα του τα φτιάχνουν οι Κινέζοι τα ρούχα. Οι Ινδοί στην Ινδία του φτιάχνουν τα κομπιούτερ του. Mm-hmm. Η Κεντρική Αμερική, η Γουατεμάλα, η Ονδούρας του κάνουν τα λαχανικά του. Και δεν έχει τίποτα Αμερικάνος, παρά την πύρα του και διάφορα άλλα. Mm-hmm. Έχει πρόβλημα. Μεγάλο. Οπότε, επειδή το χρέος έχει πάει πολύ, και εμείς που λέμε για χρέος, η πιο υπερχρεωμένη χώρα είναι οι ΗΠΑ. Στα δικά μας όμως, που μπορεί να γίνει trigger μεγάλη κατάσταση, mm-hmm. η Ελλάδα. Στο τέλος, στις 31 Δεκεμβρίου του 2017, το national debt ήταν 300, το χρέος της χώρας μας, ναι. ήταν 313 δισεκατομμύρια ευρώ. Μας κοροϊδεύουνε. Πρέπει να ορθώσουν το ανάστημά τους πολιτική και να πούνε. Η Ιταλία. Και τώρα έχει αυξηθεί το πρώτο τρίμηνο του 18 ακόμη περισσότερο. Ναι. Εμείς σας λέμε τα official στοιχεία. Ναι. Η Ιταλία, που προσπαθεί να κάνει κυβέρνηση, οφείλει 2,9 τρισεκατομμύρια ευρώ. Έπεται η Γαλλία με 2,7. Οι Γερμανοί που πάνε να μας κάνουν κουμάντο 2-2 και εμείς στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε 1,9 τρισεκατομμύρια. Και πάνε να κάνουν ξυλαστήριο θύμα την Ελλάδα και το ανέχονται οι πολιτικοί. Γι' αυτό φοβάται όλη η Ευρώπη τη διάλυση τώρα. Πάντως, δεν πληρώνω, λέει ο Ιταλός. Το έχει πει και το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο ότι μιλάμε για μια παγκόσμια κρίση χρέους. Και τα νούμερα που παραθέσατε κι εσείς το επιβεβαιώνουν αυτό. Θέλω να επιστρέψουμε όμως στην ναυτιλία, αλλά για να μην σας διακόψω στη συνέχεια, ας πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Είναι το απαραίτητο που πρέπει να κάνουμε. Και φίλες και φίλοι, σε 3 λεπτά περίπου είμαστε και πάλι κοντά σας. Λοιπόν, επιστρέψαμε για να συζητήσουμε, ναι μεν για την ναυτιλία, αλλά και για όλα τα θέματα, τα διεθνή, τα οποία επηρεάζουν τον κλάδο, όπως είναι φυσικό. Θέλω να δούμε λίγο τους κινδύνους πιο κοντά σε εμάς. Μιλήσαμε για την Κορέα, για τις Ηνωμένες Πολιτείες, για τη Ρωσία, για την Κίνα κτλ. Θέλω όμως να δούμε τι γίνεται εδώ, στη γειτονιά μας, διότι από τη μία πλευρά έχουμε την Τουρκία. Ο Ερντογάν εξακολουθεί να είναι αρκετά πιεστικός στο μέτωπο του μεταναστευτικού. Για το μέτωπο του μεταναστευτικού υπάρχει μεγάλος προβληματισμός, κύριε Φαράκλα, και έχει ενδιαφέρον να δούμε πώς θα αντιμετωπιστεί αυτό και πώς θα αντιμετωπιστούν από την ναυτιλία οι ροές οι οποίες εξακολουθούν να έρχονται και βαίνουν αυξανόμενες από όσο γνωρίζουμε. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τις διαπραγματεύσεις στα Σκόπια. Είναι εκεί ένα ανοιχτό μέτωπο. Δεν ξέρω, ωστόσο, αν μπορούμε να το βάλουμε και αυτό στην κουβέντα μας. Συνδυάζεται βεβαίως, διότι ο Τούρκος κάνει stir-up όλη τη Βαλκανική. Χρησιμοποιεί. Δηλαδή. Την ανακατεύει πάνω κάτω, mm-hmm. τα Σκόπια, το Κόσοβο, την Αλβανία, κομμάτι της Βουλγαρίας που στη Βουλγαρία υπάρχει μεγάλη μουσουλμανική πληθυσμή. Τούρκοι απλά, μην κοροϊδευόμαστε.
Γιατί το διαβατήριο των ανθρώπων είναι η πολιτική ταυτότητα. Άμα θέλει κανένας να δει την αλήθεια, την πικρή αλήθεια, κάνει ένα DNA και να δούμε τα αποτελέσματα. Πάντως εμείς οι Έλληνες, για να το ξεκαθαρίζουμε, πρώτα στις αιματολογικές μας εξετάσεις, να δείτε όλοι σας και όλες το βιβλίο του καθηγητού Τριανταφυλλίδη του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, η αιματολογική σύνθεση των κατοίκων της Βαλκανικής, είμαστε μία φυλή που δεν έχει επηρεαστεί ακόμα και από αυτά τα 400 χρόνια που είμαστε υπόδουλοι. Εντάξει. Λοιπόν, οι εργασίες αυτές της έρευνας έγιναν από το Γιβραλτάρ μέχρι την Μπάστρα και από τη Σκανδιναβία μέχρι το κέρας Αφρικής. Και φτάσαμε να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ έχουμε ένα μεγάλο πρόβλημα, το θρησκευτικό. Το θέμα της Τουρκίας με το μεταθρησκευτικό. Παίζει το stick and the carrot. Αλλά δεν το παίζει μόνο έτσι. Καρότο το μαστίγιο. Ναι, λοιπόν, εκεί λοιπόν τι κάνει. Ξέρει ότι δεν θα μπει ποτέ μέσα στο κλαμπ, αν θέλετε, της Ευρώπης. Δεν πρόκειται να κάνει τίποτα από όλα αυτά. Το παιχνίδι το οποίο παίζει, αν το θέλετε έτσι, είναι το πιο επικίνδυνο παιχνίδι. Και γιατί? Γιατί ο Τούρκος ποτέ δεν ήταν μια όμορη χώρα στην περιοχή να σέβεται το γείτονά του. Είπα και την άλλη φορά. Ο καλύτερός σου φίλος είναι ο γείτονά σου. Επιτρέπει λοιπόν. Τώρα είχαμε την άλλη φορά είχαμε 4 εκατομμύρια. 5,5 εκατομμύρια. Και άμα θέλουμε να πάμε να τα διαπιστώσουμε. Είναι επίσημα, κύριε Φαράκλα, αυτά τα στοιχεία. Γιατί αν είναι επίσημα, αυτό σημαίνει ότι βρίσκονται 5 εκατομμύρια μετανάστες και πρόσφυγες στη γειτονική χώρα, η οποία ειδικά τώρα το καλοκαίρι μπορούν να αυξήσουν τις ζωές και να έχουμε ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα. Και εδώ το ερώτημα είναι προς εσάς, πώς εμείς το αντιμετωπίζουμε. Εμείς πρέπει να καλέσουμε τους καλούς μας συμμάχους. Ναι. Διτό θέμα. Και την Ευρωπαϊκή Ένωση και τον ΝΑΤΟ. Και να εφαρμόσουμε μόνο έτσι καταλαβαίνει ο Τούρκος, να το πούμε έτσι ευθέως, έναν ναυτικό αποκλεισμό, naval blockade, με mandate και rules of engagement. Όχι έτσι αυτή τη στιγμή που είναι αιμαφρόδητη αυτή η κατάσταση. Ναι. Το ίδιο πρέπει να ισχύσει βεβαίως και στη Βόρεια Αφρική, όπου η Λιβύη, ένα lawless country, χωρίς νόμους, γίνεται τα ίδια. Το χρήμα εξαγοράζει τα πάντα. Είναι μπερδεμένες και οι υπηρεσίες τους και η πολιτική τους και το Coast Guard της Τουρκίας έχει το φυλακή και τους φέρουν σε εμάς. Να μας χαλάσουν τη δουλειά. Εμείς τι κάνουμε, κύριε Φαράκλα? Εμείς καθόμαστε δηλαδή, και σηκώνουμε το χεράκι μας και δεν κάνουμε τίποτα. Πώς μπορούμε να κινηθούμε στο Αιγαίο και αν υπάρχει συγκεκριμένη στρατηγική για να αποτρέψει αυτές τις ροές, θέλω να μας πείτε. Πρέπει να έχεις δύναμη, όπως λέμε, έχω γρόσα, έχω γλώσσα. Εντάξει, πρέπει να έχεις δύναμη να επιβάλλεις και να καταλάβουν οι άλλοι τι σημαίνει η διάσπαση της κοινωνικής συνοχής. Διότι αυτοί οι άνθρωποι που τους ονομάζουμε εμείς στην Αγγλία migrants, με ένα γενικότερο, τι είναι? Είναι immigrants, είναι refugees, μετανάστες, πρόσφυγες, κατατρεγμένοι άνθρωποι, ναι. Ό,τι θέλετε. Αυτοί λοιπόν οι άνθρωποι πάνε για μια καλύτερη ζωή μακριά από τις αιστείες τους. Υπάρχει όμως ένα πρόβλημα. Γιατί η πέριξ της περιοχής αυτής, μουσουλμανικές χώρες, είτε Σουνίτες είτε Σιίτες, δεν τους παίρνουν εκείνοι. Δεν μπορεί να μου στέλνει εμένα στην Αγγλία, στη Γερμανία, στη Σκανδιναβία αυτούς τους ανθρώπους, διότι βλέπουμε πάρα πολύ καλά ότι μέσα σε αυτούς που κάνανε overstay their welcome, αρχίζουν τρομοκράτες και χτυπάνε. Μάλιστα. Αυτό, κύριε Φαράκλα, αυτό το μεγάλο πρόβλημα, πώς μπορούμε να το συνδέσουμε τώρα με την ναυτιλία? Δηλαδή, τι μπορεί να γίνει? Θα σας άρεσε να πάτε στην πατρίδα μου στη Χίο και να βλέπετε στην Πρίμη, στο Κηλικείο, να είναι γεμάτοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν κάνει τις χρειώδεις, ας το πούμε, εξετάσεις, νούμερο ένα, η καθαριότητα, ωραία, η ατομική, όλα αυτά. Δεν είναι ωραία πράγματα που αυτά. Δυτά να βλέπεις ανθρώπους κατατρεγμένους, σαν με συγχωρείτε, να είναι ζώα. Ωραία. Αλλά αυτό είναι μια εικόνα σαφώς που δεν θέλουμε να έχουμε στη χώρα μας. Τι μπορούμε να κάνουμε? Και θέλω να το συνδέσετε με την ναυτιλία. Κοιτάξτε, θα δείτε κάτι. Ερχόμαστε από το Λονδίνο με αυτοκίνητο και τις δύο χρονιές στην Πάτρα, το θυμόσαστε και το θίξατε, γίνεται το έλα να δεις. Δεν υπάρχει δικαιολογία, δεν έχω περιπολικά και πηδάνε από τις μάντες όλοι αυτοί οι άνθρωποι. Εμείς θα έχουμε φωτογραφίες για να μην υπάρχει καμία αμφισβήτηση και να γνωρίζουν και οι λιμενικοί ότι πρέπει να σηκώσουν το ανάστημά τους η ηγεσία, να αυξηθεί επιτέλους ο αριθμός των λιμενικών αξιωματικών. Πώς μπορεί να αυξηθεί αυτός ο αριθμός? Αφού είναι από κάτω. Πρέπει να είναι 15 τουλάχιστον χιλιάδες. Χρειαζόμαστε 15.000. Ούτως ή άλλως. Έχει τη δυνατότητα το κράτος να το κάνει, το έχει δρομολογήσει, αφού υπάρχουν τέτοιες ανάγκες. Πρέπει να κάνεις ένα prioritization και να πεις ότι τι θέλω να έχω. Μια καταστρεμένη κοινωνία. Προτεραιότητες. Να η προτεραιότητά μας λοιπόν είναι να έχουμε κόσμο να φυλάει τις ακτές μας από τους ανθρώπους που μπαίνουν μέσα στα νερά μας
Και δυστυχώς οι Τούρκοι είναι η αιτία, το causa proxima που πνίγονται αυτοί οι άνθρωποι. Μάλιστα. Δεν τον ενδιαφέρει τον Ερντογκάν. Μια χώρα που αυτή τη στιγμή είναι παρείας χώρα, είναι μια χώρα η οποία είναι και χρεοκοπημένη, πάρα πολύ χρεοκοπημένη, δεν έχει καμία, ας το πούμε, ευθύτα αυτή η ηγεσία της γειτονικής χώρας, είναι με όλους μαζί για να καταστρέψει πάνω απ' όλα τους Έλληνες. Μάλιστα. Και πάει και στα Βαλκάνια και έστησε βάση το 1993, να τα λέμε αυτά στο Δυράχιο, και εμείς καθόμαστε και λέγαμε τρεις λαλούν και δύο χορεύουνε, το πούμε έτσι. Λοιπόν, ο Τούρκος θέλει ισχύ από την Ευρώπη. Εάν η Ευρώπη λοιπόν καταλαβαίνει τη ζημιά την οποία κάνει στον εαυτό της, ας ξυπνήσει και να μην εκβιάζεται. Οι Τούρκοι είναι οι πρωταθλητές στον εκβιασμό, το κοινό blackmail. Μάλιστα. Λοιπόν, και τα Βαλκάνια τώρα, και τα Βαλκάνια. Το Σκοπιανό. Το αναφέραμε και αυτό. Το Σκοπιανό, εδώ τι κάνουμε. Κάθε τόσο και λιγάκι αλλάζουμε ονόματα, διαφεύγουν ονόματα. Φτάσαμε τώρα η δημοκρατία του Ίλντεν. Εντάξει, αυτά, πλέον αυτό απορρίφθηκε. Ναι, οπότε... ναι, αλλά αυτά όμως δείχνουν και από πού προέρχονται. Από τη βουλγαρική πλευρά. Μην το ξεχνάμε αυτό. Ένα λεπτό. Μάλιστα. Η οποία λοιπόν, δεν είναι. Επειδή με ενημερώνει, μας πιέζει ο χρόνος, θα ήθελα να κλείσουμε με κάτι θετικό, με κάτι αισιόδοξο. Δεν είναι κάτι άλλο από τα Ποσειδόνια, τα οποία για ακόμα μία χρονιά διοργανώνονται στην χώρα μας. Κάθε δύο χρόνια γίνεται συγκεκριμένη διοργάνωση. Φαντάζομαι ότι θα έρθει νέα πνοή, έτσι, όλοι από όλες τις χώρες του κόσμου θα μας επισκεφθούν, η ναυτιλία θα ενωθεί, ούτως ώστε να περάσει και ένα θετικό μήνυμα. Να δώσουμε λοιπόν το μεγάλο θετικό μήνυμα. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι, όλες αυτές οι εταιρείες από όλο τον κόσμο, κυριολεκτικά από όλο τον κόσμο, έρχονται στην Ελλάδα να δούνε τον Έλληνα καραβοκύρη και τον Έλληνα ναυτικό ταυτόχρονα. Γιατί στα Ποσειδόνια, όπως θα διαπιστώσετε όλοι και όλες σας, πέραν των περιπτέρων που εκθέτουν προϊόντα και υπηρεσίες, γίνονται πάρα πολλά συνέδρια με θέμα τον ανθρώπινο παράγοντα. Σημαντικό. Και θα δείτε ότι τελειώνουν τα Ποσειδόνια με το Yes to Shipping, το οποίο ήδη έκανε και μία προ-ποσειδονιακή ημερίδα προχτές στο Ελλάς Liberty, ναι, για να διαπιστώσετε ότι ο ανθρώπινος παράγον είναι ο σημαντικότερος και ειδικά οι νέοι. Στα Ποσειδόνια λοιπόν έρχονται όλοι να τιμήσουν τον καλύτερο πελάτη της ανθρωπότητας στην ναυτιλία, ο οποίος κρατάει καλά τα ναυπηγεία όλου του κόσμου πλην από τα δικά μας ναυπηγεία. Και είναι ντροπή και θα πρέπει επιτέλους να ξεκινήσουμε να χτίσουμε και να επισκευάζουμε και εμείς βαπόρια εδώ. Ο Κινέζος ήρθε εδώ, εγώ είμαι πολύ απόλυτος και πολύ ευφύς, ναι, και πήρε τον ΟΛΠ. Ήρθε η Επιτροπή Ανταγωνισμού να δει τι θα γίνει με την Ελευσίνα, το Σκαραμαγκά και τον Ιόριο, ή έτσι δίνουμε γη και είδο τώρα στην Κίνα να έρθει να κάνει μια ζημιά σε μια υπερανθούσα βιομηχανία όπως είναι η ναυπηγική βιομηχανία που επένδυσαν όλοι οι μεγάλοι Έλληνες εφοπλιστές για να δώσουν δουλειά στον Έλληνα, να συνεχίσει ο Έλληνας ναυτικός να εργάζεται τα ναυπηγεία και απεδείχθει ο καλύτερος εργαζόμενος. Τι θα γίνει λοιπόν με τα 5 ναυπηγεία, κύριε Φαράκλα? Θα πρέπει, κατά τη γνώμη μου, και το έχω αναφέρει και γραπτός, να γίνει μια ενοποίηση των ναυπηγείων για να σταματήσει ο ένδονο ανταγωνισμός. Μάλιστα. Τα ναυπηγεία έχουν ορισμένα ατού. Ποια είναι αυτά? Ο Σκαραμαγκάς έχει τις μεγαλύτερες δεξαμενές στην Ανατολική Μεσόγειο. Η Ελευσίνα έχει και εκείνη το ίδιο και βεβαίως έχει και καλύτερες γερανούς, αν θέλετε. Το Νεόριο βλέπουμε μια προσπάθεια να συνεχίσει. Η γνώμη μου θα ήταν να γίνει ένα εξειδικευμένο ναυπηγείο για super lux κότερα. Mm-hmm. Και η Χαλκίδα, η οποία και αυτή έχει τη δυνατότητα, μάλιστα, να κάνει. Αλλά τα μεγάλα μας ναυπηγεία θα δώσουν δουλειά στον εαυτό τους εισαγωγικά, αλλά και σε όλο το πέραμα. Ειδικά τώρα, κύριε Φαράκλα, τώρα, που είναι περίοδος, επιβάλλεται να χτιστούν νέα καράβια. Μα θα χτίσουμε καράβια. Μάλιστα. Δεν είναι όλα, μόνο το new building industry. Είναι και οι νέες τάσεις. Είναι τα αυτόνομα πλοία που θα απασχολήσουν πάρα πολλούς ανθρώπους τώρα. Mm-hmm. Αλλάζουν πάρα πολλά πράγματα. Όχι απλώς αυτόνομα, αυτόματα, αυτόνομα πλοία. Λοιπόν. Και εκεί θα αλλάξει η ναυτιλία. Και πρέπει επιτέλους να κάνουμε και ένα εκπαιδευτικό σκάφος να πηγαίνουν όλοι αυτοί. Πώς σας φαίνεται εσάς, κύριε Ροδοπούλου, η πρώτη ναυτιλία στον κόσμο να μην έχει ένα εκπαιδευτικό σκάφος? Έτσι, αυτό είναι που συζητάγαμε προηγουμένως, ότι στο θέμα της εκπαίδευσης πραγματικά υπάρχει μεγάλο πρόβλημα. Τεράστιο. Μάλιστα. Δεν υπάρχει δικαιολογία από το Υπουργείο, ούτε από την Ένωση. Το θέμα είναι ότι δεν σας ακούει κανείς όμως. Ναι, θα έρθει όμως μια στιγμή, γιατί κοιτάξτε, ο αφελληνισμός τι θα φέρει? Θα φέρει μεγάλη αλλαγή. Και εκεί τι θα κάνουμε? Πρέπει να είμαστε ειλικρινείς και να ορθώσουμε να είμαστε εμπνευμένοι. Και τώρα να αποφύγουμε και κάτι άλλο. Ακούμε και εμείς έξω. Με αυτό. Ναι, τις εκλογές. Ολέθριο να γίνουν οι εκλογές. Το είπαμε και σε αυτό το κανάλι το 12 επί κυρίου Σαμαρά. Μάλιστα. Δεν χρειάζονται εκλογές. Η χώρα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση αρίστων,
να προχωρήσει. Δεν έχουμε πολιτικές ιδεολογίες. Η πολιτική μας ιδεολογία σήμερα είναι πώς θα περάσει καλύτερα ο λαός να μην υποφέρει. Μας, μπήκατε και στα πολιτικά. Μας είπατε και το σχόλιο σας γι' αυτό. Λοιπόν, θέλω να σας ευχαριστήσω, αλλά ο τηλεοπτικός χρόνος πραγματικά πιέζει πάντα. Σας ευχαριστώ όμως που εμείς μαζί για την ειλικρινή σας αποδοχή εδώ, που μπορούμε και μιλάμε ελεύθερα στον κόσμο, να μας ακούει και να είμαστε μονιασμένοι Έλληνες. Να είστε καλά, κύριε Φαράκλα. Σας ευχαριστώ πολύ.